Το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρέπει να θυμίσουμε ότι αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο, το οποίο μάλιστα η θεσμοθέτησή του χαιρετήθηκε από όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην ΚΚΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο χαρακτήρας του δεν είναι τίποτα άλλο παρά όσα η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση, η εκδήλωση της οποίας επιταχύνθηκε από την πανδημία COVID. Έτσι λοιπόν αποτελεί ένα εργαλείο μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός μεν επιδιώκει να χρηματοδοτήσει τους στρατηγικούς της στόχους, δηλαδή την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στόχοι που υπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου, αλλά και από την άλλη τη μεριά να απορροφήσει τους κραδασμούς, δηλαδή τη λαϊκή δυσαρέσκεια λόγω της επιδείνωσης της θέσης των λαϊκών στρωμάτων από την επίπτωση της καπιταλιστικής κρίσης, και ταυτόχρονα να το αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο για την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, δηλαδή για τη διαμόρφωση μιας πανευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, η οποία θα έχει τους μηχανισμούς αναπαραγωγής ενός πολύ φτηνού και αναλώσιμου εργατικού δυναμικού, αλλά και την περαιτέρω εμπορευματοποίηση μιας σειράς αναγκών, κοινωνικών αναγκών, όπως για παράδειγμα της υγείας, μέσα από τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα, σε αυτό το εργαλείο το χρηματοδοτικό υπάρχει και ένα προαπαιτούμενο, που η εφαρμογή αυτών των προαπαιτούμενων αποτελεί και το ξεκλείδωμα, ας το πούμε, της κάθε δόσης χρηματοδότησης στο κάθε κράτος μέλος. Και αυτό το προαπαιτούμενο δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πανευρωπαϊκό μνημόνιο σε βάρος τους λαούς, μια σειρά δηλαδή αναδιαρθρώσεις καπιταλιστικού χαρακτήρα, οι οποίες επιδεινώνουν τη θέση των εργαζόμενων αλλά και τις λαϊκές οικογένειες, που στη χώρα μας πήρε την κωδική ονομασία, στο πούμε έτσι, σχέδιο Πισαρίδη, και για το οποίο η κυβέρνηση περηφανεύεται ότι έχει υλοποιήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, το 80% περίπου των μεταρρυθμίσεων των αναδιαρθρώσεων των καπιταλιστικών που προτείνει η Επιτροπή Πισαρίδη. Το ελληνικό σχέδιο κινείται σε 4 άξονες με βάση τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις και εντολές, δηλαδή την πράσινη μετάβαση, μια πράσινη μετάβαση η οποία είναι υπεύθυνη για την ενεργειακή φτώχεια που βιώνουν οι λαοί της Ευρώπης και ο ελληνικός λαός, αλλά και συνολικά οι λαοί της Ευρώπης. Μια και στην υπόθεση πράσινη μετάβαση δημιουργήθηκε ένα πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα σε βάρος των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων και σε απόσταση από τις δυνατότητες οι οποίες αντικειμενικά υπάρχουν, αλλά και ταυτόχρονα δημιούργησε και το έδαφος, προετοίμασε και το έδαφος για την καταστροφή εγχώριων πηγών ενέργειας, όπως για παράδειγμα η απαξίωση του λιγνίτη. Δεύτερος άξονας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, μέσα από το οποίο θωρακίζεται επί της ουσίας η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και ενισχύεται το μέσο ποστό κέρδους του, άρα δηλαδή ο ψηφιακός μετασχηματισμός στα χέρια του καπιταλισμού, η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας αυξάνει το βαθμό εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και άρα ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες. Ο τρίτος κλάδος σχετίζεται με τις λεγόμενες ενεργητικές μορφές απασχόλησης και δεξιότητες, που δεν είναι τίποτα άλλο διάφορα προγράμματα τα οποία προσφέρουν φτηνό εργατικό δυναμικό στους επιχειρηματικούς ομίλους και ανακυκλώσιμο εργατικό δυναμικό, και βεβαίως οι δεξιότητες, οι οποίες προσαρμόζονται στις κάστοτε ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για το αναλώσιμο εργατικό προσωπικό, δε κοινωνική συνοχή, αποτελεί το εργαλείο αναδιανομής της φτώχειας, δηλαδή στήριξης των πιο ευάλωτων λαϊκών στρωμάτων σε βάρος και χρηματοδοτούμενο από τα λιγότερο φτωχά στρώματα, αλλά και ταυτόχρονα
στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση. Και τέταρτον, στη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, ιδιαίτερα μέσα από τα δάνεια. Έτσι λοιπόν, αυτό το ταμείο, αν εξάρτητα είναι επί επιμέρους κριτικές για το τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει επιπλέον ή λιγότερο, ανεξάρτητα το σχεδιασμό του και το διαχειριστική ικανότητα, είναι ένα ταμείο το οποίο θα συμβάλλει στην καπιταλιστική ανάπτυξη, μια καπιταλιστική ανάπτυξη η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, θα συμβάλλει στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε, παρά τις προτάσεις που γίνεται και ιδιαίτερα από ΣΥΡΙΖΑ και να λέει και από άλλα κόμματα, να αποτελέσει ένα εργαλείο άμβλυνσης των αντιθέσεων σε επίπεδο καπιταλιστικής οικονομίας. Το πολύ πολύ να έδινε μια ανάσα παράταση της αγωνίας για την επιβίωση των χιλιάδων πολύ μικρών επιχειρήσεων, των αυταπασχολούμενων και των βιοπαλλεστών αγροτών, από τον σφοδρότατο ανταγωνισμό που δέχονται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και οι οποίοι ανταγωνισμοί τους οδηγούν στη βίαιη εκτόπισή τους από την αγορά. Γιατί ακριβώς οι νόμοι της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της καπιταλιστικής οικονομίας είναι αδυσόπιτοι. Ό,τι και να κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε διαχείριση, είτε είναι της μιας ή της άλλης λογικής, έχει ως αποτέλεσμα αυτοί οι νόμοι να οδηγούν στην ενίσχυση της ανισομετρίας ανάμεσα σε κλάδους. Δεν είναι τυχαίο η διαμαρτυρία της μεταποίησης στη χώρα μας, όπου με βάση τα στοιχεία μόλις το 1,4% πηγαίνει σε ενίσχυση μεταποιητικών βιομηχανικών μονάδων, ενώ τα υπόλοιπα κατευθύνονται σε άλλους τομείς. Αυτή ακριβώς η διαμαρτυρία μεταποιητικών επιχειρήσεων έχει και αντανάκλαση στους πολιτικούς κλειδονισμούς οι οποίοι γίνονται για να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της πίτας και των ανταγωνισμών. Άρα λοιπόν ανισομετρία σε κλάδους, ενίσχυση ανισομετρίας ανάμεσα στις περιφέρειες και συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας όλο και λιγότερα χέρια, μονοπόληση δηλαδή. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε ανάγλυφα στην υπόθεση του τουρισμού. Δεύτερον, να οξύνει ακόμη περισσότερο τις ανισότητες, τις κοινωνικές ανισότητες με τη συγκέντρωση του πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια και την επιδείνωση και σε σχετικό αλλά και σε απόλυτο επίπεδο της θέσης της λαϊκής, των λαϊκών οικοκυριών με διεύρυνση της ψαλίδας. Και τέλος, την αβεβαιότητα, τα τρία αλφα δηλαδή της καπιταλιστικής οικονομίας, δηλαδή η ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη γεννά και τις αιτίες εκδήλωση μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης, ακόμη πιο βαριάς από την προηγούμενη, ακόμη πιο συγχρονισμένης και με ακόμη πιο σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνοντας τον προβληματισμό του ΚΚΕ, το αποτέλεσμα ακόμη και της πλήρους αξιοποίησης αυτών των πόρων από μεριάς της σημερινής ή της αυριανής κυβέρνησης, οποιαδήποτε και θα είναι αυτή, θα οδηγήσει, θα έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας, θα είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και βεβαίως ο λογαριασμός από αυτό το ταμείο θα κληθούν να τον πληρώσουν ακριβά οι λαοί της Ευρώπης και ο ελληνικός λαός. Γιατί λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Είναι δάνεια τα οποία θα κληθούν να τα αποπληρώσουν δηλαδή της Ευρώπης μέσα από τη φορολογία τους, η οποία και με βάση το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού αποκτά όλο και πιο αντιλαϊκά χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.